Πάμε για την ώρα να δούμε τι είναι ο νέος υπερυπολογιστής. Θα μας εξηγήσει η Κατερίνα Κωνσταντίνου περί τίνος πρόκειται, μέχρι να υποδεχθούμε τους καλεσμένους για την επόμενη μας συζήτηση. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Ο πρώτος υπερυπολογιστής στην Κύπρο είναι γεγονός. Τα εγγένεια λειτουργίας του πρώτου υπερυπολογιστή στην χώρα μας αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ο πρώτος στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου στη Λευκοσία. Το γεγονός αυτό υλοποιεί το όραμα πολλών ακαδημαϊκών που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της Κύπρου σε πολλούς κλάδους των θετικών και οικονομικών επιστημών, καθώς και της μηχανολογίας, όπου απαιτείται πρόσβαση σε μεγάλους υπολογιστές. Πρόκειται, Νικήτα, για τον πρώτο υπερυπολογιστή υψηλών επιδόσεων, κόστους ενός περίπου εκατομμυρίων ευρώ, την πρώτη μηχανή σε κλίμακα δεκάδων teraflops στην Κύπρο, η οποία σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς του Ινστιτούτου επιτρέπει τη δημιουργία υποδομής για την υποστήριξη πρωτοποριακών επιστημονικών εφαρμογών που σχετίζονται με την υποστήριξη των χρηστών, την επιστημονική έρευνα καθώς και τη διενέργεια προγραμμάτων κατάρτισης στην υπολογισμική επιστήμη. Η εγκατάσταση του Cy-Tera, έτσι ονομάζεται ο υπολογιστής, υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τα υπολογιστικά κέντρα NSSA και JSC, τα οποία έχουν μακροχρόνια πείρα στη λειτουργία τέτοιων υπολογιστών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι του έργου, το Ινστιτούτο Κύπρου, μέσω του υπερυπολογιστή Cy-Tera προσφέρει στους συνεργάτες του σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο τη δυνατότητα πρωτοποριακών εφαρμογών στην επιστημονική έρευνα σε πολλούς τομείς με μεγάλη επιστημονική, οικονομική και κοινωνική σημασία. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Κέντρου Υπολογισμικής Επιστήμης εδώ των τριών κέντρων του Ινστιτούτου έγιναν με γνώμονα την εδραίωση ενός περιφερειακού κέντρου έρευνας και καινοτομίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή στη βάση υλοποίησης διαχρονικής πολυδιοικητικής Κύπρου για μετατροπή του νησιού σε κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας στην περιοχή μας. Ο υπολογιστής Νικήτα έχει ήδη εγκατασταθεί και θα είναι διαθέσιμο στους επιστήμονες ολόκληρης της Κύπρου και εκτός Κύπρου, δημιουργώντας έτσι την πρώτη εθνική υπολογιστική υποδομή της χώρας μας. Έχουμε όμως και τη σχετική δήλωση από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου. Να την δούμε. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Ο υπολογιστής αυτός θα παράξει υπολογιστική δύναμη για να υποστηρίξει κατά κυρίω λόγο την επιστημονική κοινότητα, να είναι ανταγωνιστική στην Ευρώπη, να φέρει ευρωπαϊκά λεφτά και κατά δεύτερο λόγο να υποστηρίξει επιχειρήσεις που χρειάζονται χρόνο σε μεγάλους υπολογιστές.